Κάποιοι έχουν φάει πολλά χρήματα τα προηγούμενα χρόνια από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, τους οποίους και έχουμε στείλει στη δικαιοσύνη. Τα παραπάνω ανέφερε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο εργοστάσιο ζάχαρης των Σερών ο πρόεδρος της βιομηχανίας Χρήστος Ρώσιος. Τα 30 εκατομμύρια που δοθήκανε πρόπερση, δοθήκανε για αυτή τη βιομηχανία. Δοθήκανε και για εσάς, για να υπάρχει αυτή η βιομηχανία. Αυτή την Πέμπτη έχουμε ένα δικαστήριο με κάποιους οι οποίοι έχουν φάει πολλά χρήματα. Έχουμε στείλει, και το ξέρει ο κύριος Παναγής πάρα πολύ καλά, έχουμε στείλει σαν διοίκηση βιομηχανίας τα τελευταία 2 χρόνια 10 άτομα στον εισαγγελέα που τους έχει απαγγελθεί κακουργηματική κατηγορία. Επιπλέον, ο κύριος Ρώσιος έκανε γνωστό ότι η νυν διοίκηση της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης ζήτησε τη δικαστική συνδρομή προκειμένου να ανοιχτούν λογαριασμοί σε Κύπρο και Βουλγαρία και όλα αυτά, όπως σημειώνει ο πρόεδρος της βιομηχανίας, για να διορθωθούν οι παθογένειες των παρελθόντων ετών. Έχουμε ζητήσει δικαστική συνδρομή για να ανοίξουν λογαριασμοί στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και ανακαλύπτουμε συνεχώς πράγματα μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να διορθώσουμε όλες τις παθογένειες που είχε δημιουργήσει η κακοδιοίκηση επί χρόνια στο παρελθόν. Δεν είμαστε εδώ πέρα για να απολογηθούμε τι έγινε μέχρι το 2015. Να απολογηθούμε μόνο για αυτά τα οποία ευθυνόμαστε. Για όσα ευθύνονται άλλοι και έχουμε απευθυνθεί στη δικαιοσύνη, δεν θα απολογηθούμε. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της τεφλοκαλλιέργειας στην περιοχή, τόνισε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του. Η θέλησή μας είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την τεφλοκαλλιέργεια στην περιοχή. Μέσα σε όλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζει και η βιομηχανία και η χώρα, κάναμε μεγάλες προσπάθειες.